Σύνοδος κορυφής η οποία θα ξεκινήσει σε λίγο, καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Πρώτο ζήτημα στην ατζέντα μας θα είναι το θέμα της ευρωπαϊκής διεύρυνσης. Η Ελλάδα στηρίζει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την διεύρυνση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία. Και ελπίζω και εύχομαι να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις όποιες αντιδράσεις, ώστε ομόφωνα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι το μέλλον της Ουκρανίας είναι εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ταυτόχρονα θα συζητήσουμε και την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε πρόσθετους πόρους για κρίσιμες πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ανασταθώ ιδιαίτερα στην ανάγκη να αυξηθούν οι πόροι για την διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος. Είναι δεδομένο ότι όταν πάρθηκαν οι αποφάσεις χρηματοδότησης στα πλαίσια του προηγούμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, των αποφάσεων που πήραμε πριν από 3 χρόνια, δεν είχαμε υπόψη μας την αύξηση των μεταναστευτικών πιέσεων και την ανάγκη να διαθέσουμε περισσότερους πόρους για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Από τη στιγμή λοιπόν που η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, είναι απολύτως απαραίτητο να προσθεθούν πόροι για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να προσθέσουμε περαιτέρω πόρους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και η Ελλάδα υπήρξε ανέκαθεν από τους προτεργάτες της προσπάθειας να πιστούν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ότι χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους, περισσότερα χρήματα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Τέλος, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα τα οποία να αποτυπώνουν από τη μία την πάγια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην αυτοάνοια, από την άλλη όμως να αποτυπώσουμε και την αυξανόμενη ανησυχία μας για τις σημαντικότατες απώλειες αμάχων στην λωρίδα της Γάζας. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να διατυπώσει μία ενιαία θέση για ένα ζήτημα το οποίο εξάλλου αφορά την άμεση γειτονιά μας, αφορά την σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ευτική κατάληξη των διαπραγματεύσεων στο Ντουμπάι στα πλαίσια της COP28. Η διατύπωση η οποία επιτεύχθηκε για μια μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα είναι ένα σημαντικό ορόσημο στην παγκόσμια προσπάθεια για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Η Ελλάδα θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης, αυξάνοντας σημαντικά τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βελτιώνοντας τις επιδόσεις της ως προς την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων και χαιρόμαστε που καταφέραμε έστω και την τελευταία στιγμή η παγκόσμια κοινότητα να πετύχει μια πολύ σημαντική συμφωνία για το μέλλον ολόκληρου του πλανήτη μας.